έτι πολλά αναστάσιμα να είναι τα έτη μας και να εμπνέονται πάντοτε από τον πόθο της Θείας Λειτουργίας. Τι ωραία λειτουργία σήμερα! Εδίψησες σε η ψυχή μου πως απλώσεις άρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Όντως, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, αισθάνομαι τη δίψα που έχει η ψυχή σας για ωραίες λειτουργίες, για ωραία μνημόσυνα, θα έλεγε και ο γέρο Ευμένιος, για ωραίους καύσονες έλεγε. Ναι, του έλεγαμε του παππού που γιορτάζει σήμερα που είναι το μνημόσυνο του, αλλά καταφέραμε με έναν τρόπο περίεργο και εμείς και εσείς με το πλήθος που ήρθετε το παρανομότατον, καταφέραμε το μνημόσυνο να το κάνουμε πανήγυρη, να το κάνουμε γιορτή. Αυτή είναι η μεταμορφωτική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δεν εξαρτάται από μας. Δεν εξαρτάται από μας. Εμείς και με δύο ανθρώπους και με τρεις τη λειτουργία την κάνουμε. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, όπου εσύ δύο ή τρεις εις το εμόνο όνομα, στο όνομά του, εγώ είμαι μέσω αυτών. Μας έδωσε δηλαδή ο Χριστός και το μίνιμουμ του ορίου μετοχής εις τη Θεία Λειτουργία. Όμως, ο λαός μας, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί και άρχοντες της νήσου ημών και αρχιερείς και ιερείς και διάκονοι, είναι λαός πανάρχαια θρησκευόμενος. Δεν μπορείς να του αφαιρέσεις τη λατρεία. Είναι ως να του αφαιρείς την πλέον δυνατή ερωτική ενέργεια που του έδωσε ο Δημιουργός του. Μας έδωσε πολλές ενέργειες ο Θεός όταν μας έπλασε. Έχουμε ζωτική ενέργεια, συνεχώς κινητική ενέργεια, κινούμαστε. Έχουμε ενέργεια μουσική μαζί με τα πουλιά, συνεχώς και λαϊδούμε, μιλούμε, ομιλητική ενέργεια, αλλά δεν μας φτάνουν αυτά. Θέλουμε κάτι συνεχώς περισσότερο. Αυτόν το κάτι περισσότερο, μόνον όταν αρχίσει η συχνότητά μου, η επίγειος, να συναντά την ουράνιον, αρχίζει ο άνθρωπος να γίνεται άνθρωπος. Όπως λέει και ο όρος, ο ελληνικός, άνω θρόσκο. Αυτό σημαίνει άνθρωπος. Αυτός που βλέπει πάνω. Τα ζώα βλέπουν κάτω τα καημένα. Βλέπουν το χώμα που θα επιστρέψει στο χώμα. Ο άνθρωπος που θα πάει. Δεν θα πάει στο χώμα. Από τη στιγμή που εμπήκε μέσα στη μήτρα της μάνας του, γίνεται σιγά σιγά, άμα θέλει και ο Θεός και συνεργαστεί με τον Θεό ο άνθρωπος, γίνεται αθάνατος. Ακούτε δηλαδή τι μεγάλη προοπτική έχουμε. Φτάνει να θέλουμε. Φαίνεται λοιπόν ότι στην Κύπρο που τη ζούμε και αλλού βέβαια, ο κόσμος ο Ορθόδοξός μας, παρόλα τα προβλήματά μας, τα χάλια μας, το ακατήχη τον Πάτερ Μιχαήλ εν πολλής του λαού μας, που είναι ευθύνη πρώτα ημών των αρχιερέων και μετά ημών των πρεσβυτέρων. Όμως παρόλα αυτά ο λαός μας μέσω, τονίζω συνεχώς αυτό, των συγχρόνων Αγίων ανθρώπων επιστρέφει με μια δυναμική ενέργεια εις την μήτρα, που η μήτρα μας είναι όλους η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή μας γεννά αιώνια. Η μήτρα της μάνας μας μας γεννά για να ζήσουμε 70 χρόνια, 80, 100 το πολύ. Άμα είσαι σαν τον Λυσαρίδη, πάει σε 100. Μετά που θα πάμε μετά. Αυτή είναι η υπόθεση. Γι' αυτόν έχουμε αυτήν την ροπή εις τη Θεία Λειτουργία. Και δεν σκεφτούμε θα νόμους, και δεν σκεφτούμε θα λοιμώδεις ασθένειες και μικρόβια και ιούς με γιώτα. Γιατί αγαπούμε τον Υιό με ύψιλο, τον υψηλό, τον ωραίο,
κάλλη παραπάντας ανθρώπου, αυτόν που νίκησε τον θάνατο, αυτόν που νίκησε την αμαρτία, αυτόν που ενίκησε τον διάβολο. Εμείς θέλουμε να είμαστε με τον νικητή, καλέ μου, και ας πεθάνουμε αύριο. Αφού θα είμαστε μαζί με τον νικητή, ο θάνατος δεν θα είναι θάνατος, αλλά αθανασία. Αυτό είναι το παράδοξο που δεν μπορούν να καταλάβουν οι ολιγόπιστοι, οι άπιστοι, οι άλλων ιδεολογιών άνθρωποι. Δικαίωμά τους, αλλά έχουμε και εμείς δικαιώματα. Πρέπει να το ξεχνούν αυτό, αφού είναι άνθρωποι του διαφωτισμού και της μεγάλης Ευρώπης. Έχουμε και εμείς δικαιώματα. Τώρα ασκούμε τα δικαιώματά μας. Με όποιους τρόπους ξέρει η ρωμαϊκή νοοτροπία μας, που δεν είναι πάντοτε η καλύτερη, αλλά αυτήν έχουμε εμείς. Άλλοι έχουν άλλοι, εγγλέζικοι, γαλλικοί, αφρικανικοί. Εμείς έχουμε ρωμαϊκοί. Έλεγα της μάνας μου, άμα είναι ωραία ελληνικά που μιλώ, όχι γε μου, συντυχάνεις ρωμαϊκά. Και μου έδινε μια άλλη διάσταση της ελληνικότητας, πολύ μεγαλύτερη από την Ελλαδίτσα, πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, σήμερα που εκφράσαμε αυτόν τον πόθον για αιώνια ύπαρξη, για αιώνια ζωή, σε αυτήν την τόσο δοξαστική και μυσταγωγική λειτουργία, εδώ στο ατελές, όπως βλέπετε, παρεκκλήσεων του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, αφενός μεν είναι η μέρα, πώς τα κανόνισε ο γέρο Ευμένιος, η πρώτη μέρα που υπάρχει πλέον η ελευθέρα, με όρους βέβαια και περιορισμούς που εσείς δεν τους εντηρήσατε, τα πρόστιμα δικά σας. Εγώ αρκετά επλήρωσα. Λοιπόν, εκανόνισε τα έτσι ο γέρο Ευμένιος, ο μαθητής του Αγίου Νικηφόρου και ο εγγονός του Αγίου Αυθίου, σήμερα να είναι η πρώτη μέρα που υπάρχει μια τρόποντινά διευρυμένη, και έστω υπό περιορισμούς και όρους, ελευθερία προσέλευσης των Ορθοδόξων πιστών και όλων των θρησκευτικών ανθρώπων εις τη λατρεία τους. Σήμερα τρόποντινά πιστοποιείτε εσείς ότι είστε άνθρωποι. Με βάση ό,τι είπαμε προηγουμένως. Ότι δεν σας φτάνει μόνο ένα πιάτο φαΐ και λίγη υγεία 70-80 εκατοχρόνια. Όχι. Αυτά είναι πολύ λίγα μπροστά στην αιωνιότητα. Θέλουμε αυτόν το σώμα, να επαναλαμβάνω, και αυτόν το αίμα που ενίκησε το θάνατο. Θέλουμε να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας μας, που έδωσε σώμα εις το Θεό, αυτόν που δεν είχε ο Θεός, και έγινε από Θεός θεάνθρωπος. Θέλουμε να προσκυνήσουμε και αυτούς που έμοιασαν αυτού του θεανθρωπίνου σώματος. Σήμερα τον Άγιο Μιχαήλ, επίσκοπος Συνάδων, στη Μικρά Ασία επίσκοπος αυτός. Είναι η εικονίτσα του εκεί. Αγωνίστηκε για να προσκυνούν οι χριστιανοί πριν χίλια χρόνια και πλέον τις εικόνες. Χωρίς απολυμαντικό. Χωρίς πλεξικλάς. Απευθείας. Ότι μια εικόνα είναι ολοζώντανος, ο Άγιος, φτάνει να το πιστεύεις. Αν έχεις αμφιβολίες, καλύτερα μην ούτε να κοινωνήσεις, ούτε να προσκυνήσεις. Δεν χρειάζεται να κολλάζεσαι. Κάτσε έτσι πίσω και πες, Χριστέ μου, σε πιστεύω, αυτά που θα σας πω είναι του Αγίου Ευμενίου, εκείνου του παππού εκεί. Μου τα έλεγε ο ίδιος. Χριστέ μου, σε πιστεύω, για να μην διορθώνομαι όμως, φαίνεται σε πιστεύω λίγο. Ακού τι ωραία το έλεγε. Βοήθαμε να σε πιστεύω περισσότερο. Κάθε μέρα να σε αγαπώ, Χριστέ μου, και πιο πολύ. Και να μη σε χορταίνω να σε αγαπώ. Και να θέλω να σε θέλω, ακούτε πώς θα θέλω έβαζε. Και να θέλω να σε θέλω όλο και περισσότερο στη ζωή μου. Σας ερωτώ, αν αυτό δεν είναι έρωτας, τι είναι έρωτας? Πεςτε μου. Θέλω να σε θέλω κάθε μέρα
όλο και περισσότερο. Δεν αλλάζω όμως, είμαι συνέχεια ο ίδιος. Για να μην αλλάζω, φταίω εγώ. Ο Θεός θέλει να με πλησιάσει. Είμαι φιλάνθρωπος, συμπονετικός, σπλαχνικός Θεός. Δεν αλλάζω, του λέει, γιατί εγώ θέλω λίγο, σε θέλω Χριστέ μου λίγο. Τι μεγάλη υπόθεση που είναι, αδερφοί μου, το θέλω μου, το θέλω σας. Ψάξτε βαθιά μέσα σας. Τι περισσότερο θέλετε. Και τότε θα καταλάβετε που είναι η ψυχή σας. Ήρθε ένα να ξομολογηθεί, μου λέει, να μου πούμε, ακάμα τίποτε νομίζεις, μου λέει, μια ευχή να μου διαβάσει να πάω να κοινωνήσω. Α, του λέω, εδώ δεν γίνονται αυτά. Θα ψάξει να βρει την αμαρτία να πεις. Διαφορετικά ευχή δεν σου διαβάζω. Θα πάρεις η προσκυνήσεις το αμαρτωλό μου χέρι και άλλα. Λέει μου, μα τι να βρω τώρα να πω. Του λέω, ας σε βοηθήσω λίγο, μου λέει, ναι. Διαδίκτυον έχεις, ναι. Σε τι ιστοσελίδες μπαίνεις. Τι θέλεις περισσότερο να μπαίνεις. Αυτόν που θέλεις να μπαίνεις στις ιστοσελίδες είναι ο βαθύτερος σου εαυτός. Εξομολογεί του 40 λεπτά μετά. Έτσι. Έτσι. Άρα τι σημαίνει αυτόν. Ότι είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση να παρακολουθώ τις επιθυμίες μου, τα θέλω μου, τα βαθύτερα, και αυτά να τα εξομολογούμε. Ότι δεν είναι βάσει των εντολών του Ευαγγελίου μας, του Χριστού μας, της αγάπης μας. Όποτε προδίδω την αγάπη μου με τον Χριστό και αποδεικνύεται λίγη, να μετανιώνω πρώτα και μετά να εξομολογούμε. Αυτά μας έμαθαν οι γέροντες Ευμένοι, οι γέροντες Πορφύρη, οι γέροντες Παΐσι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού και εν Ελλάδη και εν Κύπρο. Ο σήμερον μνημονευθής που έγινε αιτία αρκετή να έρθετε σήμερα εδώ, που είναι η δεύτερη αιτία της Μεγάλης Σύναξης, ο γέρον Ευμένιος, όπως ξέρετε, είναι κριτικός στην καταγωγή από την Εθιά, γεννήθηκε το 1931 και επήγαινε, έγινε καλόγυρος πολύ μικρός, μετά που ήρθε το άχτιστο φως μέσα του μια πρωτοχρονιά, και 14 χρόνων, λέει, της αδερφής του της Αμαλίας, μόλις λυσήρθε το φως μέσα του, Αμαλία, θα γίνω καλόγερος. Τώρα το μιμούμε, έτσι απότομα μιλούσε. Αμαλία, θα γίνω καλόγερος. Και πήγε και έγινε καλόγερος. 14 χρόνων παιδί, στον Άγιο Νικήτα, έναν παραλιακό ασκητικό μονάστηρο, σπήλαιο μονάστηρο, σπήλαια ήταν, με δυο καλογέρους, εκεί. Στα 18 του έβγαζε δαιμόνια. Ακούτε, στα 18 του. Είδε την Παναγία πολλές φορές, τον Άγιο Νικήτα. Λοιπόν, στα 22-23 ο νόμος έλεγε να πάει στρατών. Τον εξήρισαν και τον έστειλαν και πήγε στρατό. Πού η σημερινή νεαρή. Επήγε στρατών, ήταν ο καλύτερος στρατιώτης. Εκεί αρρώστησε. Πήγαινε στο γιατρό, δεν βρίσκαν, δεν έπεφταν ο πυρετός. Τι έχει αυτός ο στρατιώτης, ο καλόγερος, τι έχει. Του λέει ένας εξυπνάκιας γιατρός, γνωρίσαμε και τελευταία πολλούς εξυπνάκιδες γιατρούς. Λοιπόν, ξέρεις, του λέει, πάτερ, συγχώραμε, αλλά να σου το πω, του λέει, πρέπει να έχεις αφροδίσια. Τι έχω, του λέει, αφροδίσια, του λέει. Τι είναι τα αφροδίσια, του λέει. Με καμιά γυναίκα πήγες και έπιασες αρρώστια δύσκολη. Του λέει, τι λες, του λέει, εγώ είμαι παρθένος, είμαι καλόγερος. Δεν καταλάβες καλά, γιατρέ, ξαναψάξε τα βιβλία σου. Και μετά του εφανέρωσε ο Θεός ότι έχει λέπρα. Λέπρα. Αθεράπευτη τότε η λέπρα. Τον έπιασαν αμέσως στο υγειονομείο και τον έστειλεν στην Αθήνα, στο Λιμωδόν νόσο. Εκεί μετά από λίγον ευρέθηκε το φάρμακο και εθεραπεύτηκε ο Άγιος.
Και όλοι εκεί. Αλλά είχε μια μεγάλη θεραπεία η ψυχή του, αυτού του ανθρώπου του Θεού. Εκεί εγνώρισε έναν μεγάλον Άγιο, αυτόν που είναι αφιερωμένον η Εκκλησία, τον Άγιο Νικηφόρον των Λεπρών. Και τον έκαμε γεροντάν του, υποτακτικόν του. Έγινε υποτακτικός του Νικηφόρου. Κοιτάξτε όμως τη δικαιοσύνη του Θεού και ότι πρέπει συνεχώς ο στόχος μας, όπως μας έλεγε, να είναι η ταπείνωση. Θέλετε, μου λέει, ένα στόχο να έχετε στην καθημερινότητά σας, πώς να είμαι ταπεινός την ημέρα που θα περάσει. Αυτό μου λέει να σκέφτεσαι συνεχώς. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολο. Όσο και να ακούεται ωραία. Όποιος, λέει, θέλει να αποκτήσει αρετές, πρέπει προηγουμένως να ζητήσει επίμονα έστω και λίγη ταπείνωση. Του έλεγα μια μέρα, του λέω, Γερόντα, γιατί επιμένεις τόσο πολύ με την ταπείνωση, αφού είναι το πιο δύσκολο. Και μου λέει, διότι έπαθα τη γη μου. Και θέλω να την πάθετε εσείς. Τι έπαθες, του είπα. Μου λέει, όταν ήρθα εδώ και ήμουν δίπλα από τον γέρο Νικηφόρο, και έβλεπα και Αγίους, μου λέει, και τη λειτουργία όλη την έβλεπα και τους Αγγέλους, επερηφανεύτηκα ότι έγινα Άγιος. Και μια μέρα, μου λέει, όπως κατέβαινα τα σκαλιά, ένιωσα, λέει, ένα σκαμπύλι, ένα χαστούκι να τρώω και αμέσως, λέει, δαιμονίστηκα. Καλό γερός. Τότε ήταν σοφρόνιος. Και μου κάνει εντύπωση η ταπείνωση του Αγίου Νικηφόρου. Δεν του είπε, έλα πάτερ να σε διαβάσω. Όχι, για να ταπεινωθεί ο υποτακτικός του είπε, εγώ, λέει, είμαι καλόγερος. Οι καλόγεροι δεν διαβάζουν εξορκισμούς. Να πάτε σε παπάδες νηστευτές, ασκητικούς. Και τον επήγα στην Κρήτη, στο μοναστήρι του, και αν προσέξετε, εμνημόνευσε ο διάκος και οι πατέρες μας έναν άλλον όνομα, Νικοδήμου Ιερομονάχου, δεύτερον τη τάξη. Αυτός ήταν που του έβγαλε το δαιμόνιο, ο Νικόδημος. Και αυτός κριτικός, Άγιος. Μετά πήγε στο Άγιον Όρος, όταν του έβγαλε το δαιμόνιο του και έγινε καλά ο Άγιος γέροντάς μας ο Ευμένιος, όλοι τον είχαν για Άγιον τον Νικόδημο. Τα μάζεψε και έφυγε από την Κρήτη. Βλέπετε τι είναι η ταπείνωση. Δεν έκατσε να κορδώνει, όπως θα έκανα εγώ οπωσδήποτε. Όχι. Έφυγε, επήγε κάτω από τις καριές στην Καψάλα. Και ποιος τον έκαμε πνευματικόν του? Ο Άγιος Παΐσιος. Βλέπετε, όπου και να πάει ο άνθρωπος του Θεού, αξιοποιείται. Και όλοι οι καψαλιώτες, οι καρεώτες μοναχοί, όταν τους έλεγες που ξομολογάσαι πάντερ, στο πνευματικό. Ποιος είναι ο πνευματικός? Νικόδημος πνευματικός. Ένας άνθρωπος σιωπηλός, δεν μιλούσε. Όλη μέρα έκαμπνε ακολουθίες. Όλη μέρα έκαμπνε ακολουθίες. Το είδε και ο γερό Ευμένιος. 5 ώρες την ημέρα. Ακολουθία. Κάθε ημέρα, κάθε ημέρα. Διαβαστή. Μόνος του. Αν επιέναμε εμείς, τον βοηθούσαμε. Άμα δεν επηγαίναμε, πάλι την έκαμπνε. Έτσι νιώθω, λέει, πιο πολύ τη χάρη. Έτσι. Και έγινε καλά με τη βοήθεια του πατρός μας, του παππού μας, αυτού του Νικοδήμου, και ήρθε πίσω στο λιμωδό, και παρόλο που ήταν πολύ υγιής, ήταν και δυνατός στο σώμα. Πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος ήταν. Και του είπαν όλοι οι κριτικοί, μείνε στην Κρήτη, του λέει, αφού είσαι καλά τώρα. Ούτε φαίνεται τίποτε που την λέπραν πάνω σου. Λέει, όχι, υπάρχουν πολύ πονεμένοι άνθρωποι στην Αθήνα και στο νοσοκομείο, και θα καθίσω εκεί, εγώ που γνώρισα τον πόνο και το σωματικό και το ψυχικό και το πνευματικό πόνο, θα καθίσω εκεί να διακονήσω τους πονεμένους. Και πήγε με 300 λεπρούς, να τους φορά τα παπούτσια τους, να τον υβρίζουν όταν τους επονούσε καμιά φορά. Και έτσι ήταν τα πρώτα χρόνια του παππού του Ευμένιου τότε. Ύστερα, εγνωρίστηκε πολύ καλά με τον Αρχιεπίσκοπο της Κρήτης, επίσης Άγιος, ο Τιμόθεος. Έβγαζε και αυτός δαιμόνια, ξέρεις.
μαθητής ο Τιμόθεος του Αγίου Αφιλοχίου της Πάτμου. Και τον έκαμε ο Τιμόθεος παπά και πνευματικό. Και επέστρεψε πίσω ως ιερέας πνευματικός και έτσι τον ευρήκαμε εμείς, η γενιά η δική μου, στο 1981. Έτσι. Θυμάμαι τη χρονιά που τον εγνώρισα. Και όταν μια φορά πήγα να δω τον Άγιο Πορφύριο, μου λέει, μωρέ, μου λέει, πολύ, μου λέει, ευνοημένος είσαι από την πρόνοια του Θεού. Εγώ αδικήθηκα. Του λέω, κύριε Λέσον, εσύ αδικήθηκες. Ε, μου λέει, εσύ να έχεις δυο πνευματικούς, μου λέει, έναν τον Ιάκωβο στην Εύβοια και έναν κάτω, μου λέει, τον Ευμένιο, και εγώ να μην έχω κανένα. Του λέω, ο Ιάκωβος είναι άρρωστος, να το φέρουμε. Ποιο θέλεις, τον Ευμένιο να μου φέρεις, μου είπε. Αυτήν την βρύση της Κρήτης που λίγοι κατάλαβαν την αξία. Τέτοιος Άγιος κάθε 200 χρόνια. Έτσι μου είπε. Και με τον άνθρωπο που τώρα κινηματογραφεί εδώ, βρήκαμε ένα αυτοκίνητο και τον επήγαμε το γέρο Ευμένιο στον Άγιο Πορφύριο και εξομολογήθηκε ο Πορφύριος εις τον γέρο Ευμένιο. Και έπρεπε να δείτε την ώρα που βγήκε έξω από το κελί. Πώς ήταν, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής που κατέβηκε πάτε από το όρος Σινά. Ολοκόκκινος ήταν, λέει, από το φως που είδε του Θεού, του Τριαδικού. Έτσι ήταν ο γέρο Ευμένιος όταν βγήκε έξω από το κελί του Αγίου Πορφυρίου. Ο γέρο Ευμένιος υποστήριζε πάρα πολύ, για να τελειώνω, να μην σας κουράζω, ότι πρέπει συνεχώς να ζητούμε του Χριστού μεγάλα και ωραία πράγματα. Μου έλεγε, μέχρι να βγαίνει η ψυχή σου από το στόμα, να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μη πραότηταν, ταπείνωση και απλότητα. Επέμενε πολύ σε αυτά τα τρία. Στην πραότητα, την ταπείνωση και την απλότητα. Το δεύτερο το οποίο τόνιζε πολύ είναι, εάν έρθει αδικία, συκοφαντία ή αρρώστια πάνω σου, από τη χαρά σου να πέσεις κάτω. Όταν του είπαν ότι έχει λέπρα, από τη χαρά του έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Και του λέω, μα πραγματικά εχάρηκες? Μου λέει, βέβαια χάρηκα. Του λέω, γιατί εχάρηκες? Μεγάλη, μου λέει, η αρρώστια, μεγάλος σταυρός. Μεγάλος σταυρός, μεγάλη ανάσταση. Ενώ η Ευρώπη τα αναποδογύρισε όλα. Α? Και μόλις έρθει αρρώστια, έρχεται η θλίψη, η κατάθλιψη, η μουρμούρα, το παράπονο, η ολιγοπιστία, η απιστία. Δηλαδή δεν φτάνει που αρρωστούμε σωματικά, να αρρωστήσουμε και ψυχικά, να αρρωστήσουμε και πνευματικά. Βλέπετε ένας άνθρωπος του Θεού ορθόδοξος, γνήσιος, πώς αντιμετωπίζει την αρρώστια ή την συκοφαντία, την κατηγορία. Έναν τρίτον το οποίο επέμενε πολύ ήταν η κατάκριση. Έλεγε, όποιος κατακρίνει να περιμένει σαρκικών πειρασμών. Αν δεν έρθει σαρκικός πειρασμός, σημαίνει ότι εγκατέλειψε τελείως ο Θεός. Έτσι. Το τέταρτο που επέμενε, το νου μας, να προσέχουμε το νου μας, να παρακολουθά ο νους σου, μου έλεγε συνεχώς, πότε κατέκρινα, είτε από μέσα μου είτε απ' έξω. Συγχώρα με, Χριστέ μου, αμέσως. Γρήγορο νου, μου λέει. Όχι τεμπέλικο νου. Όχι δικαιολογίες. Να βλέπεις όσο γίνεται πιο γρήγορα την αμαρτία που κινείται μέσα σου, είτε ως λογισμό είτε ως επιθυμία. Και αμέσως να κάνεις μετάνοια, μου έλεγε. Και ήταν υπερβολικός σε αυτόν για τα μάτια τα δικά μας. Για παράδειγμα, είχε τα ζέστη πολύ. Εγώ αυθόρμητος Κύπριος έλεγα, ουφ, πολύ πειρά. Έλεγα εγώ στα κυπριακά. Αυτός καταλάβαινε τι έλεγα. Ήταν κριτικός. Μου λέγε, ωραία πειρά. Λοιπόν, εν πολύ ζεστή γέροντα, έλεγα του εγώ. Ωραία ζεστή. Λοιπόν,
Πόπο του λέει, ο καύσωνας θα είναι σήμερα. Ωραίος ο καύσωνας, πολύ ωραίος ο καύσωνας. Του λέω, μα με κοροϊδεύεις. Μου λέει, άμα αρχίσεις έτσι, μου λέει, το ένα σου μυρίζει, το άλλο σου βρωμά, το άλλο σε δυσκολεύει, μετά μου λέει, θα με κατακρίνεις και εμένα. Θα συνηθίσει ο νους, παιδί μου, μου λέει. Γι' αυτό μου λέει, συνεχώς βλέπε την ωραία πλευρά των πραγμάτων. Αφού του τα έλεγα του Αγίου Πορφυρίου, όποτε πήγαινα και μου έλεγε, τι λέει μωρέ, τι λέει ο Ευμένιος, και ήθελε να ακούει λόγια του Ευμενίου για να εμπνέεται. Επίσης δεν του άρεσε να πενεύουμε τους ζωντανούς. Ε, θα λέω, τι καλός παπάς είναι ο Πάτερ Μιχαήλ. Όχι, καλός είναι, αλλά όχι πολύ καλός, καλός. Ε, έτσι, ενώ του άρεσε να βλέπουμε τα θετικά, δεν του άρεσε το πένεμα. Και το πένεμα το θεωρούσε αρχήν κατακρίσεως. Έτσι. Και απροσεξία. Σας είπα μερικά έτσι σκόρπια από αυτόν τον σύγχρονον Άγιον και αυτός οπωσδήποτε θα Άγιο καταταχθεί. Κάνει πληθώραν θαυμάτων και εμφανίσεων και εδώ στον τόπο μας και αλλαχού. Θαύματα αδελφοί μου γίνονται και στους Τούρκους και στους αλλογενείς. Εμείς άλλα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ε, μπορούσα να λέω θαύματα ως αύριο το πρωί. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η πραότητα, η ταπείνωση, η απλότητα. Το θέλημα του Θεού, αυτόν που έλεγε, για να μην αλλάζω και να έχω συνέχεια τα ίδια λάθη, οπωσδήποτε σε θέλω, αλλά σε θέλω λίγο. Θέλω να σε θέλω πιο πολύ. Ασχοληθείτε κι εσείς με τα θέλω σας. Παρακολουθήστε τα, μην τα δικαιολογάτε. Πολεμήστε τα με το όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Άγιε του Θεού Ευμένιε, Άγιε του Θεού Νικηφόρε, βοήθησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθη ημίν. Σκέπε ημάς, σώσον ημάς. Έτσι ο άνθρωπος αλλάζει. Εχθές ένας δαιμονισμένος είπε σε έναν ιερέα μας που τον έστειλα για να τον διαβάσει, του είπε την ώρα που τον εδιέβαζε, εγώ μωρέ του λέει σας έκλεισα τις εκκλησίες. Γιατί απ' όλα του λέει με πειράζει το σώμα του Μανώλη, του Εμμανουήλ, και τον λέει Μανώλη τον Χριστό. Αλλά του λέει, με πειράζει του λέει, που αρχίσετε όλοι να κάνετε τους ταπεινούς. Έτσι. Ακόμη και αυτό με πειράζει. Δηλαδή και να υποκρινόμεθα τους ταπεινούς, ο διάβολος πειράζεται λίγο. Ε? Αυτά του λέει τα δύο με πειράζουν πιο πολύ απ' όλα. Το σώμα του Μανώλη, του Χριστού, το αναστημένο σώμα δηλαδή, αυτόν που νίκησε το θάνατο, η Θεία Κοινωνία και η ταπείνωση. Βλέπετε λοιπόν πόσον επίκαιρος είναι ο Άγιος Ευμένιος. Και για την ταπείνωση είναι έναν τελευταίο λόγο να πω, που μας το έλεγε συνεχώς ο Άγιος Πατήρ μας, ότι να ζητάτε λέει ταπείνωση, αλλά όχι όποτε συμπεριφερθείτε εγωιστικά, θυμωμένα, και ο θυμός εγωισμός είναι. Απαιτητικά, παραπονιάρικα, αμέσως λέει να αρχίσετε, Παναγία μου δεν είμαι ταπεινός, δεν τα καταφέρα πάλι, πάλι θύμωσα. Όχι έτσι. Μόνο προσευχή. Είναι δεδομένο λέει ότι θα έχουμε αποτυχίες. Το γιατί και οι ενοχές λέει είναι διπλός σατανάς. Καταλάβατε. Ε? Όταν ζητούμε να μας δώσει ο Θεός ταπείνωση, έλεγε, είναι ως να του λέμε, Χριστέ μου, εγώ έχω αυτόν το χάλιν το εγωιστικό. Σε παρακαλώ, στείλε μου εσύ με τη σοφία, την πασσοφία που έχεις, αφορμές ταπεινώσεως. Ε, ο Θεός ξέρει. Μη γυρεύουμε εμείς να μεταμορφώσουμε την ταπείνωση σε υποκρισία, σε φαρισαϊσμό. Καταλάβατε τι λέω. Να αφήσουμε με απλότητα τον Θεό
να μας στείλει ευκαιρίες μετανοίας, ευκαιρίες προσευχής, ευκαιρίες ταπεινώσεως. Και παν ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Έτσι ψώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Μες στον κόσμο έζησε. Μες στους λεπρούς. Μέσα σε ένα νοσοκομείο. Κάθε λίγο έλα πατερευμένη να κάνεις μια παράκληση, ένα αγιασμό, έναν ευχέλαιο. Να είναι ευλογημένο. Κούραση, κούραση, πολύ κούραση. Είχε όλη την Αθήνα. Λοιπόν, και όμως αυτός ο κόπος, αυτόν το ταπεινό φρόνημα, αυτή η αγαπητική διάθεση και οι ακολουθίες έπαιξαν τον ρόλο τους, τον ανέβασαν τόσο ψηλά που μερικοί άνθρωποι που βλέπουν το ουράνιο στερέωμα πως είναι στην αιώνια ζωή, τον βλέπουν τον όσιον πατέραν ημών ευμένιον να είναι ισοστάσιος με ποιον, δίπλα-δίπλα, με τον Άγιον Παΐσιο. Τέτοια μεγάλη αγιότητα, με τον Άγιον Παΐσιο. Έτσι. Και όλοι αυτοί που μνημονεύσαμε προηγουμένως, ξέρετε τι είναι, ακούσατε Αργυρό, Βαγγελιό, Δημήτρης Χαραλάμπης, Ευτυχία, ο Μιχαήλ ήταν και τυφλός. Είναι λεπροί τούτοι. Όλοι αυτοί τώρα έχουν κοιμηθεί και είναι στον ουρανό μαζί με τον Γέρο Ευμένιο. Και δοξάζουν τον Θεό μαζί. Πώς χαρήκαμε εμείς όλη αυτή τη λειτουργία. Αυτοί χαίρονται κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να την επιθυμήσουμε, να τη θελήσουμε και όταν τη θέλουμε λίγο, να τη ζητούμε περισσότερα θέλω. Και ο Άγιος Ευμένιος και ο Άγιος Νικηφόρος και όλοι οι Άγιοι θα έρχονται αρρωγοί και βοηθοί εις τον αγώνα μας. Έτσι αλλάζει ο άνθρωπος. Έτσι αλλάζει η Κύπρος. Έτσι αλλάζει η Ελλάδα. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Τα άλλα όλα είναι πανατόλ και κορονοϊό.